πρωτάθλημα. Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια του διεθνολόγου του κυρίου Νίκου Λυσιγάκη, ο οποίος είναι στην άλλη γραμμή. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Καλέτσιο. Λοιπόν, περνάμε μια περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις των ελληνοτουρκικών. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στο Κυπριακό. Βλέπω το προσχέδιο συμπερασμάτων. Θετικά είναι τα μηνύματα. Τι μπορούν να προσδώσουν αυτά τα μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, αλλά κυρίως των επαφών, των διμερών επαφών που θα έχουν Μητσοτάκης στην Τουρκία και Ερντοάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Το κείμενο στην αρχική του εκδοχή είναι ιδιαίτερα θετικό για την προσπάθεια της Ελλάδας, μάλλον τόσο στην προσέγγιση της Τουρκίας, αλλά και αρκετά θετικό για το κομμάτι των διεκδικήσεων της Κύπρου. Ωστόσο, όπως είπατε, συνήθως τα τελικά κείμενα που τίθονται προς συζήτηση και στα οποία συμφωνούν οι ηγέτες είναι σαφώς πιο μετριοπαθή. Προφανώς η ελληνική προσπάθεια και η διάθεση της Κύπρου για μια λύση δεν θα παραβλεφθεί. Παρ' όλα αυτά, χώρες όπως εσείς είπατε, η Γερμανία, εγώ θα προσθέσω και το ρόλο του Όρμπαν, ο οποίος έχει ιδιαίτερα προνομία και σχέσεις με την Τουρκία, συμβάλλουν προκειμένου να μετριαστεί ο υπερβολικά θετικός τόνος για την ελληνική πλευρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, είναι γεγονός ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν αυτοδεσμευτεί το προηγούμενο διάστημα σε μια διαδικασία συνεννόησης. Γνωρίζουμε ότι τα δύο υπουργεία επιχειρούν να ανοίξουν διάβολους διαλόγου. Παρ' όλα αυτά, σε επίπεδο ουσίας, δεν είναι καμία από τις δύο πλευρές έτοιμη να ανακοινώσει το παραμικρό. Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει θετική να διαδραματίσει ένα ρόλο στην υποστήριξη της διαδικασίας του ΟΗΕ και τα πράγματα δείχνουν να είναι στάσιμα αλλά με ένα θετικό πρόσημο, τουλάχιστον δεν υπάρχει τοξικότητα στις δύο σχέσεις. Είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι για το θέμα, ωστόσο απτές αποδείξεις ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών για το Κυπριακό ή βελτίωση στη συνεργασία της Ελλάδος και της Κύπρου ακόμα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συνήθιστη νηνεμία, δεν υπάρχουν θερμά επεισόδια, δεν υπάρχουν κατέρωθεν σημαντικές προκλήσεις, το οποίο είναι θετικό και για τις δύο χώρες, που και για τους δικούς τους λόγους επιδιώκουν τη σταθερότητα αυτή την εποχή. Είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, κύριε Λυσιγάκη. Εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι δύο, τα ίδια, ουσιαστικά το ίδιο έθνος, δύο διαφορετικά κράτη, έχουν μια κοινή γραμμή, προσκρούν πάνω σε αντιδράσεις συμμάχων που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ. Και πολλές φορές η Τουρκία βγαίνει ενισχυμένη, ενώ εμείς είμαστε παρόντες στα φόρα, αυτή είναι απούσα, αυτή βγαίνει κερδισμένη. Τι κάνουμε λάθος ενδεχομένως, ή αν δεν κάνουμε λάθος, είναι τόσο ισχυρή πια η Τουρκία στις κατηδίαν επαφές που έχει και κερδίζει σχεδόν πολλά πράγματα χωρίς να είναι παρούσα? Το κερδισμένη θα το έκανα λίγο πιο μέτριο παθμό. Ναι, ίσως είναι λάθος. Δεν βγαίνει ζημιωμένη. Όταν δεν βγαίνει ζημιωμένος, στη θέση της Τουρκίας συνήθως είναι κερδισμένη. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έχετε δίκιο. Σωστά. Δεν βγαίνει όσο ζημιωμένη θα έπρεπε, δεδομένων των κινήσεων που έχει αναπτύξει κατά καιρούς εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Σίγουρα το μέγεθος και το οικονομικό, αλλά και το πληθυσμιακό της Τουρκίας παίζουν ένα βασικό ρόλο. Αναφέρατε πολύ σωστά ότι σε χώρες κρίσιμες για την ομοφωνία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η τουρκική μειονότητα είναι πανίσχυρη, νομίζω αγγίζει περίπου τα 10 εκατομμύρια, στελέχη της βρίσκονται εντός των κυβερνήσεων ή εντός των μεγάλων κομμάτων της Ευρώπης, σε χώρες που ακόμη και αν είναι φιλικά διακείμενες υπέρ των ελληνικών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο βαθμός πίεσης που μπορεί να ασκούν εναντίον της Τουρκίας. Και σε κάθε περίπτωση η Τουρκία γεωστρατηγικά παραμένει μια χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγηθεί στην απόλυτη ρήξη για μια σειρά από λόγους. Ο τελευταίος και πιο κρίσιμος ήταν το μεταναστευτικό.
Συνεπώς δίνουν πάντοτε στον Ερντογάν ένα περιθώριο αναδίπλωσης, μια ευκαιρία να το ξανασκεφτεί αν μου επιτρέπετε ή πολλές φορές μια πιο ισορροπημένη ρητορική στα τελικά κείμενα προκειμένου να μην καίγονται οι γέφυρες. Γιατί η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη σε αρκετούς από τους τομείς στους οποίους ο Ερντογάν διατηρεί έστω και αποδυναμωμένος το κλειδί πάνω στην πόρτα. Κύριε Λίσσιγάκη, προφανώς χαιρετίζει το προσχέδιο, την παρουσία ειδικού απεσταλμένου του Οργανισμού των Ενωμένων Εθνών στο Κυπριακό, της Μαρία Αγγέλα Ολγκίν, αλλά δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία ειδική απεσταλμένη στο Κυπριακό. Όλες οι προηγούμενες επιχειρήσεις έχουν καταπέσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα ξεχωριστή βλέπετε να μπορεί να κάνει κάτι ξεχωριστό στο Κυπριακό, γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ουσιαστικά αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα. Πιστεύω πάρα πολύ στο ευρωπαϊκό όραμα και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, ωστόσο σε τέτοιου είδους ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφασίσει ακόμα ότι θέλει να λειτουργεί με μια κοινή φωνή. Συνεπώς, όποιος και αν είναι ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ ή όποιος και αν είναι ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις, θα παραμένει αποδυναμωμένος εφόσον όλα τα κράτη της Ένωσης δεν δεσμευτούν από τις δικές του αποφάσεις. Αυτό είναι κάτι που οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν το έχουν κάνει ποτέ στο παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ομοφωνία για την εκχώρηση τέτοιας εξουσίας. Συνεπώς, δεν μπορώ να δω πώς ακόμη και ένας Ευρωπαίος ύπατος εκπρόσωπος διαμεσολαβητής θα μπορούσε να καταφέρει πολύ περισσότερα από τον ΟΗΕ. Στην πραγματικότητα, το κλειδί αυτών των διαπραγματεύσεων το κρατάει η Τουρκία, δεδομένης της καλής διάθεσης της ελληνικής και της ελληνοκυπριακής πλευράς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Όμως η αδιαλαξία είναι αυτή που τελικά ναρκοθετεί κάθε φορά τις διαπραγματεύσεις. Και σε κάποιο βαθμό και η συνειδητοποίηση από τη δική μας πλευρά και την κυπριακή του ενός προβλήματος το οποίο παραμένει παγωμένο και εις βάρος μας επί δεκαετίες. Όμως σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς ακόμη δεν έχει τις αποφασιστικές ιδιότητες εκείνες που θα την σε έδιναν τη δυνατότητα να επιβάλλει μια λύση ή να πιέσει συντεταγμένα και με ομοθυμία προς κάποια κατεύθυνση. Έρχονται δύο ταξίδια. Το πρώτο είναι του Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαφές με τον Μπλίνκεν. Δεν έχει υπάρχει στο πρόγραμμα συνάντηση με τον Τραμπ. Εγώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη, ενδεχομένως να συναντηθεί και με τον Τραμπ, γιατί είδαμε ότι ο Κάμερον πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα δεν συναντήθηκε με τον Μπάιντεν, συναντήθηκε όμως, έσπευσε να συναντηθεί με τον Τραμπ. Και ακολουθεί το ταξίδι Μητσοτάκη στην Τουρκία. Πόσο σχετικά είναι τα δύο ταξίδια και τι πρέπει να περιμένουμε από αυτά? Κοιτάξτε, η τουρκική πλευρά επιδιώκει από τις συναντήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναθερμάνει τη σχέση. Έχει πάρει σε πρώτο βαθμό αυτό που εν μέρη ζητούσε με τις αναβαθμίσεις των F-16 και μια αναθέρμανση των επαφών της με κρίσιμα στοιχεία του μηχανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η διμερής αυτή σχέση χρειάζεται βάθυνση. Ο Ερντογάν συνεχίζει να παίζει ένα ρόλο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, έστω και κάτω από τα ραντάρ, αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο των πλευρών. Διατηρεί επίσης το ενδιαφέρον του και στηρίζει τις επιχειρήσεις της Συρίας. Συνεπώς, υπάρχουν αρκετά σημαντικότερα μέτωπα, επιτρέψτε μου να πω, για τις διμερείς τους σχέσεις με τη ΣΥΠΑ από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, οι οποίες έστω και μέσα από την παγίωσή τους και την νηνεμία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, δεν δημιουργούν προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι στις διεθνείς σχέσεις και όταν μιλάμε για υπερδυνάμεις, αυτή πρέπει να είναι η ανάγνωσή μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν προβλήματα μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Συνεπώς, εφόσον υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση, είναι όλοι χαρούμενοι, εκτός από εκείνων βέβαια που τα δικαιώματά τους παραβιάζονται επί δεκαετίες, όπως είναι η Κύπρια αδερφή μας ή η ελληνική πλευρά σε περιπτώσεις θερμών επεισοδίων. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα τα ευρύτερα ζητήματα των δύο πλευρών, θεωρώ περισσότερο εθιμοτυπική την ανταπόδοση της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Μακάρι τα δύο υπουργεία και οι δύο κυβερνήσεις να μας εκπλήξουν και να υπάρξει έστω ένα πρώτο δείγμα διμερούς συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά, δεν δείχνουν προς το παρόν οι πληροφορίες που, αν θέλετε, εσείς και εγώ μοιραζόμαστε, ότι θα υπάρξει κάποιο είδους σημαντικότερη προσέγγιση από τα όσα έχουν μέχρι σήμερα
ανακοινωθεί και συνήθως εντάσσονται σε αυτά που λέμε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, κυρίως διμερείς συνεργασίες σε οικονομικό, εμπορικό επίπεδο. Άρα θα μείνουμε απλώς στην υπογραφή των Αθηνών, έτσι. Δεν προβλέπεται να γίνει κάτι μεγαλύτερο από την επίσκεψη Μητσοτάκη, δηλαδή θα πάμε στην Τουρκία. Θα παραμείνουμε στο καλό κλίμα που υπάρχει. Αυτό νομίζω ακούγεται θετικό, δεν ξέρω τι λέτε. Νομίζω είναι ένα κεκτημένο το οποίο μακάρι να μπορούσαμε να διατηρήσουμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Λυσσιγάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.